Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος και πλέον αντιμετωπίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, επισήμαναν οι ειδικοί που ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή του Star Κεντρικής Ελλάδας, Βήμα για Όλους. Στην εκπομπή τονίστηκε η ανάγκη της πρόληψης σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν. Στο μεταξύ, την Κυριακή 5 Ιουνίου πραγματοποιείται ο δεύτερος ποδηλατικός γύρος «Τρέχουμε πιο γρήγορα από τον καρκίνο» με δράση και στη Λαμία. Ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Είναι μια νόσος πολύ σοβαρή, μια νόσος η οποία δυστυχώς απασχολεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, συμπολιτών μας. Πολλές φορές και ίσως όλοι μας έχουμε κάποιο περιστατικό στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο συγκινικό μας περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε απόψε και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι ο καρκίνος αντιμετωπίζεται, παλεύεται, μπορούμε να τον νικήσουμε. Επίσης, το δεύτερο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δώσουμε, που σχετίζεται άμεσα και με το πρώτο, είναι η σημασία της πρόληψης. Γιατί όσο πιο σύντομα και πιο πρόημα διαγνώσουμε κάτι, αντιληφθούμε κάτι, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να τον νικήσουμε. Διοργανώσαμε κι εμείς εδώ την αντίστοιχη παράλληλη δράση, η οποία ακριβώς θα είναι στις 11 η ώρα την Κυριακή, από την αστυνομία έως τον Πυρσό, σαν περίπατος για όσους θέλουν να περπατήσουν. Και για τους ποδηλάτες, κοινό σημείο και ώρα έναρξης, όπου θα ποδηλατήσουν μέχρι το Γοργοπόταμο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έρθει... Πώς θα ενισχυθεί το ΚΕΦΗ μέσα από αυτή τη δράση? Ουσιαστικά θα... Πέρα από το συμβολισμό, δηλαδή. Ναι, ναι, πέρα από το συμβολισμό. Μπορεί κάποιος να πάρει το μπλουζάκι και το σακίδιο της διοργάνωσης, να δηλώσει συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας που έχει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών στην Αθήνα και με ένα πολύ μικρό ποσό να υποστηρίξει και οικονομικά το Σύλλογο. Για μας όμως είναι πολύ σημαντικό και η ευαισθητοποίηση εδώ της κοινωνίας όσον αφορά τους καρκινοπαθείς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τελικά το ποσοστό των επιβιωσάντων είναι πάρα πολύ μεγάλο πλέον και όσο θα προχωράει η πρόληψη, πιστεύω σε λίγο να εξαλείψουμε τον καρκίνο και όχι να έχουμε ανθρώπους να ταλαιπωρούνται με αυτή την νόσο. Πιστεύω να είστε και λίγο χαρούμενοι που θα αποκτήσει και το νοσοκομείο Λαμίας ογκολογική μονάδα. Βεβαίως, το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή, το τμήμα μας απαρτίζεται από 2 ογκολόγους. Περιμένουμε να ανοίξει θέση και για 3 ογκολόγο και φυσικά αναπτύσσεται με την προσθήκη ακτινοθεραπευτικού τμήματος με 2 γραμμικούς επιταχυντές. Ευχόμαστε μέχρι το τέλος του 2025 να έχει υλοποιηθεί. 25. Ναι, να έχει υλοποιηθεί. Είναι πολύ μεγάλο έργο. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα σχέδια. Έχει προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι ο νομός Φθιώτιδας, όπως και οι νομοί που βρίσκονται πολύ κοντά μας και τους εξυπηρετούμε και ογκολογικά, θα ανακουφιστούν πάρα πολύ από το να πηγαίνουν στην Αθήνα και να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις. Για τους ασθενείς. Μέσα από τη δράση αυτή, εμείς θέλουμε να ακουστεί η πρόληψη και ο προσυμπτωματικός έλεγχος ότι πρέπει να μπει στη ζωή των ανθρώπων, γιατί κουλτούρα ως λαός δεν έχουμε, αλλά και η πολιτεία δεν φροντίζει να υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι πρέπει να κάνουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαγνώσκονται προχωρημένοι καρκίνοι και το κράτος θα πληρώσει πολύ πιο ακριβά όταν ο ογκολογικός ασθενής θα χτυπήσει την πόρτα του νοσοκομείου. Εάν υπάρξει πολιτική βούληση, μπορεί να γίνει η πρόληψη και να ξεκινάει από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκεί που θα πηγαίνει ο καθένας στο γιατρό του, να τον στέλνει για να κάνει έλεγχο. Όπως απέδειξε ο κορονοϊός, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πώς τώρα πειθάρχησε ολόκληρος λαός με ένα μήνυμα που ερχόταν να πάει να κάνει το εμβόλιο. Έτσι, εάν γίνει σωστή δουλειά από το Υπουργείο και από την Πολιτεία, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε αυτό που ισχύει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Με μία λέξη που ακούστηκε, η οποία πρέπει να εξαλειφθεί από το λεξιλόγιο του καρκίνου. Η επάρατος. Ξέρετε ότι πλέον πάνω από το 50% των ασθενών με καρκίνο ιώνται. Γίνονται καλά. Και επειδή αναφέρθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο πιο νωρίς πιάνεις ένα καρκίνο, τόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα. Ξέρετε, και στο μαστό, αλλά ακόμη και στο πνεύμονα. Ο πνεύμονας είναι από τους δύσκολους καρκίνους. Αν το πιάσεις νωρίς, η ίαση είναι πάρα πολύ ψηλή.
Άρα λοιπόν το κομμάτι της έγκαιρης διάλογου να κάνουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, τόσο το καλύτερο για τον ασθενή. Μιλάμε ότι έτσι σώζουμε ζωές. Και αυτό θα είναι το κόστος όλης της ιστορίας με τον κορονοϊό. Γιατί πολλοί κόσμος δεν πήγε έγκαιρα να κάνει τις πρώτες εξετάσεις και αυτό θα το βρούμε μπρος μας και πραγματικά θα το πληρώσουμε γιατί όλη η προσοχή είχε στραφεί στον κορονοϊό. Το γνωρίζουμε. Αυτό το αναφέρατε όμως και πριν. Μη διάγνωση έχω να συμπληρώσω και εγώ σε όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Αυτή τη στιγμή οδηγεί σε ίαση στα συστήματα υγείας τα πιο προηγμένα, ας πούμε, των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, σε ίαση σε ποσοστά πάνω από 90%. Μιλάμε για ιάσιμη νόσο όταν την προλαμβάνουμε, όταν την βρίσκουμε σε πρώιμη μορφή. Υπάρχουν κατευθύνσεις οδηγίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες συστήνουν τον προσυμπτωματικό έναρξη του προσυμπτωματικού ελέγχου, δηλαδή της μαστογραφίας, για τις γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα ή οικογενειακό ιστορικό στην ηλικία των 40 ετών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να πούμε στο περιθώριο αυτής της εκπομπής ότι πλέον το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς με καρκίνο είναι αναγκαιότητα, καθώς ο καρκίνος σύντομα θα είναι στο ίδιο σημείο με τα καρδιοαγγειακά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα καρδιοαγγειακά και ο καρκίνος είναι οι δύο συχνότερες αιτίες θανάτου. Και αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτεία είναι εντελώς ανέτοιμη για να μπορέσει να προασπίσει τα συμφέροντα των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι περιφερικά τμήματα όπως αυτό που η φίλη μου η Δώρα Εκά που εργάζεται στη Λαμία θέλει πάρα πολύ ενίσχυση. Δεν είναι δυνατόν δύο παθολόγοι-ογκολόγοι να κρατάνε ένα τμήμα. Αντιλαμβάνεστε, μόνο εργατικό δίκαιο να κάνετε, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι ούτε τις άδειές τους να πάρουν νόμιμα. Έτσι. Επίσης, σκεφτείτε ότι η ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας είναι από τις πρώτες ειδικότητες σε σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης.